βροχές του Μαΐου ήταν μέχρι ένα σημείο καλές, από εκεί ύστερα μας κάνανε ζημιές. Η πρώτη μεγάλη δυνατότητα είναι ότι η πόλη από τα μία μέγαψη. Είναι 31 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 31 δισεκατομμύρια, δυστυχώς μόνο 500 εκατομμύρια πηγαίνουν στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική παραγωγή. Και αυτό είναι έγκλημα. Οι ενεργειακές κοινότητες πρέπει να προσανατολιστούν κυρίως για τους συνεταιρισμούς τους αγροτικούς, για τους δήμους και τις κοινότητες. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας σώσει απέναντι στη διαρκή αύξηση του ενεργειακού κόστους. Εκπροσωπώ 150 οικογένειες παράκτιων ελιέων και περίπου 60 μονάδες, άλλα τόσα άτομα με μυδοκαλλιέργειες. Συνολικά στο θερμαϊκό παράγεται το 90% της εθνικής μας παραγωγής. Αυτό που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βαριές συνέπειες. Χάσαμε την παραγωγή μας από την έλλειψη της κλιματικής αλλαγής. Στήριξη ουσιαστικά δεν υπήρξε. Υπήρξε ένα de minimis. Πήγαμε, διελώσαμε όλοι τα βαβάκια. Σήμερα έλεγε η προθεσμία. Αν δεν αλλάξει ο κανονισμός του ελληνικά, δεν πρόκειται κανένα από εμάς. Στα σιρτάρια του τον επόμενο κανονισμό που το αφήσαμε την πρόταση. 4 χρόνια τώρα. Πού είσαι, φίλε. Ερχόμαστε από μακριά και θα πάμε πολύ μακριά. Γιατί εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Εκφράζουμε και εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των Ήπρων ομοιούχων Ελλήνων. Το σχέδιό τους είναι γνωστό. Είναι ένα σχέδιο που το είδαμε να εφαρμόζεται στην ολότητά του κατά τη διάρκεια της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Κέρδη για λίγους και ισχυρούς, λαιλασία του εισοδήματος για τους πολλούς. Εμείς έχουμε σχέδιο. Μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μείωση του ΦΠΑ θα δρώσουμε τον κατώτατο δυνατό συντελεστή και σε μηδενικό συντελεστή για τα είδη βασικής ανάγκης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που φορολογήσαν 6 δις του τελευταίους 16 μήνες στον ελληνικό λαό μιλάνε σε εμάς για φόρους. Θα φορολογήσουμε το πλούτο, όχι τους φτωχούς και τους μεσαίους. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Αυτό είναι το εναλλακτικό μας σχέδιο, το εναλλακτικό μας πρόγραμμα. Και αυτά τα δύο σχέδια συγκρούονται στην κάλπη της 25ης του Ιούνιου. Το σχέδιο που θέλει ισχυρά καρτέλ και ανίσχυρο εισόδημα και το σχέδιο το δικό μας που θέλουμε ισχυρή κοινωνία, δυνατή κοινωνία, δίκαιη κοινωνία και φορολογία του μεγάλου πλούτου. Το σύστημα των κατεστημένων αλλά και η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας θέλει ένα πράγμα. Όλοι όσοι είναι αντίθετοι σε αυτούς να κατακαιρματιστούν, να πάνε σε μικρά κόμματα. Αυτό θέλουμε. Εμείς λοιπόν λέμε, μην τους κάνετε τη χάρη. Χρειάζεται την επόμενη μέρα από όποια θέση ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μια ισχυρή δύναμη στο πλάι του λαού, στο πλάι της κοινωνίας, για να αποτρέψει την κοινωνική διαδικασία. Για να ανατρέψουμε αυτό το συσχετισμό.